Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ μαλακός, ναι, θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Αλλά, όπως βλέπετε και στην φωτογραφία δίπλα μου, το κύριο χαρακτηριστικό της επόμενες ημέρες θα είναι η πολύ αυξημένη σχετική υγρασία σε όλη την Ελλάδα, η οποία θα μεταφράζεται και σε κατατόπους πυκνές ομίχλες, όχι μόνο στις ευπαθείς, στις ομίχλες περιοχές. Πάντως, η σημερινή ημέρα κύλησε πάρα πολύ καλά από άκρη σ' άκρη, το βαρμαντικό χαμηλό απομακρύθηκε ανατολικότερα, λίγες συννεφιές άρχισε να βγάζει εδώ στα δυτικά όπως αναμέναμε και αυτές οι συννεφιές θα παραμείνουν πιο πυκνές μέχρι και το βράδυ. Υψηλό βαρομετρικό, δηλαδή αντικυκλώνας πάνω από την χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι και η άνεμη θα είναι γενικά εξασθενημένη, αλλά επαναλαμβάνω, θα έχουμε υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας όλες τις επόμενες ημέρες. Ένας άλλος μετεοπρωταγωνιστής. Ένα βαρομετρικό χαμηλό στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Εδώ έχουμε στην Ισπανία και γενικά στην Ιβηρική Χερσόνησο και θα έχουμε το επόμενο 24ωρο πολλές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια ακόμα και ημιορεινά ορεινά τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Όσον αφορά σε εμάς για μια πιθανή αλλαγή του καιρού προς το χειμωνιάτικο και πάλι, όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια του δελτίου καιρού. Να δούμε την εξέλιξη για τα Θεοφάνεια. Βλέπετε ότι ήδη από την αρχή της ημέρας στις περισσότερες περιοχές της χώρας η μέρα θα ξεκινήσει με λιακάδα, αλλά στα δυτικά, βορειοδυτικά, κατά τόπους και στην υπόλοιπη κεντρική και την βόρεια χώρα θα έχουμε πολύ περιορισμένη την ορατότητα, θα έχουμε τοπικά πυκνές ομίχλες και κάποιες συννεφιές κατά περιόδους λίγο πιο πυκνές εδώ στα δυτικά. Αυτό στην αρχή της ημέρας, επαναλαμβάνω στην υπόλοιπη χώρα, τα Θεοφάνεια θα ξεκινήσουν από πλευράς καιρού με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια τώρα της ημέρας θα ανοίξει ο καιρός σε αρκετές περιοχές, εκεί όπου θα βγάλει ομίχλες αυτές θα έχουν διαλυθεί μέχρι και αργά το μεσημέρι, τοπικές συννεφιές θα έχουμε στις περισσότερες δυτικές περιοχές κυρίως της χώρας και σιγά σιγά και στα υπόλοιπα εδώ κεντρικά, υπηρετικά και τα νότια, λιακάδα στην υπόλοιπη ανατολική και νότια χώρα και προς το βράδυ. Εκ νέου θα αρχίσει να περιορίζεται η ορατότητα από τοπικές ομίχλες σε αρκετές αυτή τη φορά υπηρετικές, όχι μόνο δυτικές υπηρετικές περιοχές, αλλά και στα υπόλοιπα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα. Προσοχή στην οδήγηση και από αργά το βράδυ θα ξεκινήσουν ομίχλες στις προαναφερθείς περιοχές. Τοπικές συννεφιές στα νότια και κυρίως στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι άνεμοι τώρα, βλέπετε, το πάνω χέρι θα το πάρουν νοτιάδες. Όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι νοτιάδες. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι θα φτάσουν αυτοί τα 3 με 4, τοπικά και τα 5 μποφόρ, κυρίως εδώ στα βορειότερα τμήματα του Ιωνίου Πελάγους. Αυτοί οι νοτιάδες είναι υγροί, όπως είπα και στην αρχή του δελτίου, αρκετά θερμοί, θα ανεβάσουν την θερμοκρασία και την ελάχιστη τις επόμενες ημέρες, αλλά παρόλα αυτά. Την νύχτα των Θεοφανίων και τις πρώτες πρωινές ώρες, ο υδράγυρος θα ξαναπέσει κατά τόπους και λίγο κάτω από το 0 στις ορεινότερες περιοχές, αλλά και κατά τόπους και στην βόρεια παιδινή Ελλάδα, γύρω στο 0 με 11 βαθμούς Κελσίου υδράγυρος, την υπόλοιπη χώρα, την ηπειρωτική και την νότια νησιωτική αντίστοιχα. Το μεσημέρι. Θα αναρριχηθεί αυτός και στους 15 με 17 και 18 με 19 βαθμούς στις νοτιότερες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές. Να τονίσω όμως το εξής, ότι από αύριο από το Θεοφάνεια και κυρίως Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, εκεί όπου θα βγάζει ομίχλες το πρωί και οι οποίες θα διατηρούνται μέχρι και αργά το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα είναι πολύ πιο χαμηλή από τις περιοχές όπου θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια. Και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, στις θερμοκρασίες. Όσον αφορά στην Αττική. Γενικά θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και εδώ η μέρα θα ξεκινήσει με κατατόπους περιορισμένη την ορατότητα. Ηλιοφάνεια μέχρι και το μεσημέρι, λίγες συννεφιές πρόσκαιρα πιο πυκνές προς το μεσημέρι και το απόγευμα και το βράδυ αργά. Και στην Αττική αναμένεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες και κάποιες σποραδικά αυξημένες συννεφιές στις περισσότερες περιοχές του νόμου. Η άνεμη ασθενής και η θερμοκρασία γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Για την Θεσσαλονίκη. Πάνω κάτω η ίδια εξέλιξη, δηλαδή περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας και κοντά σε λίμνες και παράκτιες περιοχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα βγάλει αρκετό ήλιο, αλλά και πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα βγάλει συννεφιές και θα ξεκινήσουν και πάλι να σχηματίζονται ομίχλες αρκετά πυκνές προς το ξημέρωμα της Κυριακής. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις ασθενείς και ο υδράγυρος στους 13 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για να πάμε στην μετεοπορία μας και να δούμε την εξέλιξη για τις επόμενες ημέρες. Την Κυριακή. Σας το είπα και τις προηγούμενες ημέρες. Γενικά, θα ξεκινήσει η μέρα η Κυριακή με σχετικά μουντό καιρό σε αρκετά τμήματα της Δυτικής Ελλάδας και στα κεντρικά και τα βόρεια.
Κατά τόπους όμως θα έχουμε ομίχλες αρκετά έως πολύ πυκνές. Προσοχή στην οδήγηση, να το τονίσουμε και να το επαναλάβουμε. Στην υπόλοιπη χώρα, μέσα στην ημέρα θα βγάλει αρκετό ήλιο. Παροδικά αυξημένες συννεφιές θα διατηρηθούν μέχρι και το απόγευμα, βλέπετε, και στην νοτιοανατολική Στερεάτικη και στην κεντρική και την βόρεια χώρα. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα είναι αρκετά μεγάλες περισσότερες περιοχές. Και οι άνεμοι νοτιάδες, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, στα 4 με 5 μποφόρ, κατά τόπους και κατά περιόδους, κυρίως στα ανοιχτά τμήματα του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους. Αν θέλουμε να δούμε τώρα την Δευτέρα, θα παρατηρήσετε δύο πράγματα. Την πιο συμπαγή νέφωση εδώ από την Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Θεσσαλία, Στερεά φυσικά και Μακεδονία και Θράκια και στο Βόρειο Αιγαίο. Σε αυτές τις περιοχές όπου βλέπετε αυτή την γκρή απόχρωση θα έχουμε κατά τόπους αρκετά πυκνή συννεφιά σε συνδυασμό επίσης και με ομίχλες αρκετά πυκνές, κυρίως στις πρωινές ώρες, αλλά δεν αποκλείεται σε αυτές τις περιοχές όπου καλύπτει αυτή η γκρή απόχρωση να έχουμε ομίχλες και στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας εξαιτίας της πολύ αυξημένης σχετικής υγρασίας που θα έχουμε και την Δευτέρα. Τοπικές συννεφιές στην υπόλοιπη χώρα, αλλά θα υπάρξουν, όπως παρατηρείτε, και κενά μέσα εδώ. Αυτά είναι διαστήματα με ηλιοφάνεια, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές τις νησιωτικές της Ελλάδας. Οι άνεμοι διατηρούνται νότιοι, δεν πρόκειται να ξεφύγουν πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ, και αυτό κυρίως στα δυτικά τμήματα. Εδώ στο νότο, στα νότια νησιωτικά τμήματα, οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ πιο εξεστενημένοι καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας, το πολύ στα 2 με 3, πολύ τοπικά έως και 4 μποφόρ. Πάμε στην Τρίτη. Θα παρατηρήσετε δύο πράγματα επίσης. Δείτε αυτή τη συμπαγή νέφωση πώς γίνεται ακόμα πιο συμπαγή στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ανατολικής και Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερη συννεφιά μας περιμένει την Τρίτη σε αυτά τα τμήματα. Δείτε και μια έτσι με πιο αχνή απόχρωση εδώ γκρι στην περιοχή του Ιωνίου, πώς σιγά σιγά μέσα στην Τρίτη θα καλύψει τον ουράνιο θόλο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Αναμένεται αραιή συννεφιά στις υπόλοιπες περιοχές, κατά τόπους αυξημένη και αρκετή συννεφιά στα ανατολικά και τα βόρεια σε συνδυασμό επίσης με κατά τόπους αρκετά πυκνές ομίχλες. Και θα είναι σχετικά μουντό το σκηνικό, όπως όλα δείχνουν όσον αφορά στον καιρό την Τρίτη, με τους νοτιάδες να επιμένουν κυρίως στα δυτικά. Από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, εδώ στην Ανατολική Ελλάδα, αναμένεται μια στροφή των ανέμων σε πιο βόρειους, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένους, στα 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Και η περαιτέρω εξέλιξη, η τάση καλύτερα του καιρού για την Τετάρτη έχει ως εξής. Λίγο περισσότερη συννεφιά και στην Δυτική Ελλάδα, αλλά και στα υπόλοιπα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι, η οποία συννεφιά εδώ στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, δεν αποκλείεται προς το απόγευμα βραδάκης Τετάρτης να αρχίσει να φέρνει κάποιες τοπικές βροχές, τις οποίες τις περιμένουμε πώς και πώς για αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως για την κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εδώ γενικά η ανομβρία διατηρείται, έχει να βρέξει καλά αρκετές ημέρες, για να μην πω εβδομάδες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να αλλάξουν διεύθυνση και ένταση, νοτιάδες κυρίως στο Ιόνιο, στα 5 με 6 μποφόρ. Για να πάρω μια γεύση τώρα και από πανευρωπαϊκά την όλη εξέλιξη. Αιτία της όλης αυτής κατάστασης του υγρού, μαλακού καιρού, αλλά και των πολλών ομιχλών, είναι αυτός ο αντικυκλώνας, το υψηλό βαρομετρικό, το οποίο θα στρογγυλοκαθίσει πάνω, θα κατασκηνώσει καλύτερα πάνω από την Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δείτε τώρα τις συννεφιές πώς μας έρχονται από εβδομάδα εξαιτίας ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα βρεθεί στα ανοιχτά της Λιβύης και θα προσπαθήσει να κινηθεί ανατολικότερα, βόρειο-ανατολικότερα από την Τετάρτη και μετέπειτα, και ας ελπίσουμε να φέρει κάποιες αξιόλογες βροχές σε μεγάλο τμήμα της χώρας και στα κεντρικά και τα βόρεια. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το μετεωτοπίο για την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά αυτές τις βροχές. Όσον αφορά τώρα στις θερμοκρασίες, θα παρατηρήσετε, κοιτώντας την κίνηση των αερίων μαζών, δύο επίσης πράγματα. Τις κυτρινοπορτοκαλί αποχρώσεις, οι οποίες υποδηλώνουν, όπως γνωρίζουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ, στους αποκλειστικούς, και αυτοί είναι αποκλειστικοί προσδικοί χάρτες κίνησης αερίων μαζών της ΕΡΤ, ότι τα κίτρινα κυτρινοπορτοκαλί χρώματα υποδηλώνουν θερμές μάζες, οι οποίες θα περάσουν πάνω από την Μεσόγειο και θα βρεθούν και πάνω από τα Βαλκάνια, χαρίζοντάς μας σε εισαγωγικά υψηλές για την περίοδο που διανύουμε θερμοκρασίες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Εδώ όμως, λίγο πιο βόρεια, θα υπάρξει μια σύγκρουση θερμών και ψυχρών αερίων μαζών πολικής προέλευσης. Οι ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης φαίνεται μετά τις 11-12 του μηνός να ακολουθούν μια πιο νότια πορεία και ίσως θα ξεκινήσει κάποια πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη την ερχόμενη και μετέπειτα, και φαίνεται ότι αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν και λίγο πιο νότια, κυρίως επαναλαμβάνω από την προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, μετά τις 11-12 του μηνός, και ίσως έχουμε και κάποιες χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες, γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικο το σκηνικό σε αρκετές περιοχές της χώρας μας εκείνη την περίοδο, το άλλο Σαββατοκύριακο, το Παρασκευαστοκύριακο πιο συγκεκριμένα. Μέχρι τότε,
Μαλακός λοιπόν ο καιρός, επαναλαμβάνω. Δείτε θερμοκρασίες. 14 έως και 16 στα βόρεια, 20 στα νότια από την Κυριακή. Δευτέρα, οι ίδιες θερμοκρασίες με μια μικρή πτώση εξαιτίας της λίγο πιο πυκνής συννεφιάς και των ομιχλών. Αλλά γενικά ο καιρός θα κρατηθεί μαλακός. Εκεί όπου θα έχουμε ομίχλες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία μπορεί να μην ξεπερνά τους 8 με 10 βαθμούς. Να το τονίσουμε αυτό. Αν ξυπνάτε με πολύ ομίχλη στην περιοχή σας, μην περιμένετε να είναι πολύ μαλακός ο καιρός, όσο στις περιοχές όπου θα βγάλει ήλιο και σας έδειξα προηγουμένως. Και για την Τρίτη και την Τετάρτη παρατηρούμε τις ίδιες καταστάσεις. Δηλαδή, εκεί όπου θα έχουμε ομίχλες, για παράδειγμα, στη Θεσσαλική Πεδιάδα, μπορεί να μην ξεπερνά η δράγειος στους 8 με 10 βαθμούς. Σε περιοχές στο Βόλο, για παράδειγμα, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα που θα βγάζει ήλιο, η θερμοκρασία μπορεί να έρχεται και στους 14 βαθμούς. Θα έχουμε θερμοκρασιακές διαφορές την επόμενη εβδομάδα, αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός θα παραμείνει πολύ, πολύ μαλακός. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι για λεπτομέρειες περισσότερες για την εξέλιξη του καιρού το επόμενο Παρασκευαστοκύριακο, όπως σας είπα, ίσως έχουμε κάποιες αλλαγές προς το χειμωνιάτικο. Να είστε όλοι καλά.